αυτή την αγωνία και έχουν ως κοινό τόπο και κοινή συνισταμένη το ενδιαφέρον τους να αντισταθούμε σε αυτού του είδους επιλογές. Κύριε Κορουμπλή, θα σας ρωτήσω κάποια ονόματα και εσείς θα μου λέτε αν ήταν. Θα σας πω κανένα όνομα τώρα. Η κυρία Λούκα Κατσέλη. Δεν θα σας πω κανένα όνομα την Τετάρτη. Θα σας πούμε ονόματα όλα. Ο κύριος Γιάννης Δημαράς, ο κύριος Οικονόμου. Θα δικήσω ανθρώπους. Δεν θα πω, δεν θα σας απαντήσω. Σας παρακαλώ να πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι θα. Ναι. Συγγνώμη, Χρήστο, αντιλαμβάνομαι ότι την Τετάρτη θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Βέβαια, τώρα το να μας πείτε ονόματα, σε μια σύσκεψη που είχατε σήμερα, ποιοι συμμετείχαν, ποιοι σας ευχαριστήθηκαν, δεν είναι. Σήμερα να ήρθε ένας άνθρωπος και την Τετάρτη να μην έρθει. Μα δεν σας λέω, κύριε Κουρουμπλή, σε καμία περίπτωση ότι αυτοί που ήρθαν σήμερα επισήμως περιμένουμε να τους δούμε σε κάποια λίστα σας την Τετάρτη. Θα υπάρξει λίστα η ιδρυτική την Τετάρτη όλων αυτών των ανθρώπων. Βασικά στελέχη δηλαδή, δεν έχετε. Ορίστε. Να μας πείτε, 2-3 ανθρώπους. Ορίστε. Λέω, όχι, από δεν, τα βασικά σας στελέχη. Όλοι είναι άνθρωποι που έχει ο καθένας τη δική του αξία και τη δική του σημασία και το δικό του ρόλο. Δεν θα πει επειδή ο Κουρουμπλής είναι βουλευτής, έχει κάτι. Ωραία, παραπάνω. Και τελευταία ερώτηση, Χρήστο, πριν προχωρήσουμε γι' αυτό ακριβώς το οποίο λέμε. Υπάρχουν βουλευτές στην κίνησή σας αυτή. Θα σας πω. Έχετε ένα βουλευτή εδώ. Ναι, εννοώ εκτός από εσάς. Λοιπόν, κάντε λίγη υπομονή. Να συζητήσουμε σήμερα. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κουρουμπλή. Κατανοητό ότι έχετε μια δυσκολία να μας πείτε τα ονόματα. Βεβαίως να μην έχετε καμία αμφιβολή ότι αυτά θα διαρρεύσουν και αύριο θα τα ξέρουν όλοι. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ μια στάση. Δεν θέλω να είναι. Αυτό ο οποίο θα κάνει τι διαρροέ. Εντάξει, είναι κατανοητό και ανθρώπινο αυτό, αν θέλετε. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή η κίνηση προβληματισμού βεβαίως θα έχει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχει προνομιακό συνομιλητή, α πούμε, την δημοκρατική αριστερά του κυρίου Κουβέλη. Έχει. Η πρωτοβουλία, αυτή η πρωτοβουλία. Το ΣΥΡΙΖΑ τι έχει. Θα σας απαντήσω. Μάλιστα. Αυτή η πρωτοβουλία θέλει να απελευθερώσει δυνάμεις μέσα από το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως και ανθρώπους από άλλους μετριοπαθείς χώρους που θέλουν να συστοιχηθούν σε αυτή την προσπάθεια και βεβαίως θέλει να είναι συνομιλητής, διότι ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα χώρο διαλόγου και με τη Δημοκρατική Αριστερά και με το ΣΥΡΙΖΑ και με άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες, με την οικολογία. Να σας πω, εμείς έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά και έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους να μεταγγίσουν τη δική τους αγωνία και τη δική τους άποψη σε αυτή τη διακήρυξη. Μια πλατφόρμα λοιπόν πάνω στην οποία εμείς θα καλέσουμε όλες αυτές τις δυνάμεις σε ένα συνεργασίας. Κύριε Κορουμπλή, είστε κατανοητός. Ωστόσο, επειδή έχουμε την περιβόητη. Εγώ δεν έχω καταλάβει, συγγνώμη, αν αυτός ο φορέας θα γίνει κόμματα. Αυτό θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή θέλουμε το πρόβλημά μας το προσωπικό. Δεν πάμε εκεί να εξυπηρετήσουμε το προσωπικό μας πρόβλημα και να λύσουμε το πρόβλημα της δικής μας επιβίωσης. Είμαστε άνθρωποι που ο καθένας μας κουβαλάει την αγωνία αυτής της κοινωνίας, των παιδιών της, ναι, Ελλάδος. Όμως, εάν λοιπόν, σε αυτή επιτέλους, την πολιτική ας βάλουμε κίνηση. Κάποτε, ο στόχος μας είναι, γι' αυτό και δεν υπάρχει και αρχηγός, γιατί βλέπετε ακόμα τώρα, άμα δείτε τις μικρές κινήσεις, όλες επικεντρώνονται σε πρόσωπα. Εμείς θέλουμε λοιπόν μια συλλογική ηγεσία, ένα συλλογικό εγώ, μιας προσπάθειας ενός συλλογικού εγώ. Είναι αυτής κατανοητό της πρωτοβουλίας, αυτό που λέτε, που κύριε Κουρουμπλή, όμως ακριβώς έχουμε την ψήφο εμπιστοσύνης Παρασκευή ανοίχτα προς την κυβέρνηση και αν σε αυτή την πολιτική σας κίνηση έχετε μέσα δυσαρεστημένους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή να ρίξετε την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορώ να απολογηθώ για κανέναν. Αν με ρωτήσετε τι θα κάνω εγώ προσωπικά θα σας πω. Αλλά δεν μπορώ να πω για άλλους ανθρώπους. Το τι θα κάνετε εσείς φαντάζομαι είναι προφανές. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως αν έχετε άλλους τρεις. Δεν μπορώ να εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Μάλιστα. Κύριε Κουρουμπλή, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν πληροφορίες που είναι εξακριβωμένες ότι από πλευράς μου, δηλαδή από το περιβάλλον του Υπουργού, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να προσεγγίσουν βουλευτές που έχουν φύγει από το ΠΑΣΟΚ, που εξελέγησαν με το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχουν φύγει. Μεταξύ των οποίων και έχετε καταλάβει εσείς ότι υπάρχει μια προσπάθεια να ξαναγυρίσετε στο ΠΑΣΟΚ ή να στηρίξετε με την ψήφο σας κάποιες επιλογές του ΠΑΣΟΚ.
για εσάς μιλάω, αλλά και για τους άλλους που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, τους συναδέλφους σας. Ήταν πολύ όρημη και πολύ και αποτέλεσμα βαθύτα του προβληματισμού η απόφαση μου εκείνη. Έχει να κάνει με τα στοιχεία που ορίζουν τη δική μου ψυχολογία και το μυαλό μου σε ό,τι αφορά την πατρίδα μου και την κοινωνία. Και αυτό, και γι' αυτό ανέλαβα όλο το πολιτικό κόστος. Θα ήταν μια τυχοδιοκτική κίνηση αν εγώ τώρα γύριζα και έλεγα ότι ξέρω, κάνω αυτό ή εκείνο. Ανέλαβα την ευθύνη απέναντι στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου. Έχω δύο νέα παιδιά που κουβαλάνε την ίδια αγωνία που κουβαλούν τα παιδιά της Ελλάδος και απέναντι στα παιδιά της Ελλάδος. Εγώ, τα παιδιά μου, εκείνο που μου είπαν είναι δεν θα προδώσεις ποτέ τα παιδιά της Ελλάδος που έχουμε και εμείς την ίδια αγωνία με αυτά. Κύριε Κουρουπλίε, συγγνώμη, έχετε, καταλαβαίνω ότι έχετε διαφοροποιηθεί από τον κύριο Παπανδρέου και την πολιτική της κυβέρνησης. Γιατί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Παπανδρέου έχουν κάνει συγκεκριμένες αντιλαϊκές και αντικοινωνικές επιλογές, τις οποίες εσείς έχετε καταγγείλει? Για τι ήταν αυτό, κοιτάξτε, που έχει υποχρεώσει τον κύριο Παπανδρέου να κάνει τέτοιες επιλογές? Κοιτάξτε, εγώ ανήκω σε αυτή την παράταξη από τα μαθητικά μου χρόνια και είμαι πολιτικά ερωτευμένος με την κοινωνία του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι πατριωτική κοινωνία του ΠΑΣΟΚ και με κοινωνικές ευαισθησίες. Και το ότι έφτασα να βρεθώ εκτός των τυχών αυτής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης για μένα ήταν πολύ οδυνηρό. Ένας άνθρωπος που διώχτηκα για τις ιδέες μου για αυτή την παράταξη με τον νόμο 4.000 περί την ποϊσμού. Το λέω για να, ότι έχετε δικαιωθεί, κύριε Κουρουμπλή, για την πολιτική σας απόφαση? Το λέω, αν μου επιτρέπετε, για να προσδιορίσω ακριβώς για μένα τι σήμαινε αυτή η στιγμή. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον βυθιστεί σε μια λογική νεοφιλελεύθερη, μια υποανάπτυκτη θα έλεγα νεοφιλελεύθερη λογική, γιατί αν λειτουργούσε ο γνήσιος νεοφιλελευθερισμός δεν θα χτυπάγαν μόνο τις συντάξεις, θα τολμούσαν να χτυπήσουν και τις τιμές. Εδώ λοιπόν χτυπούν τις συντάξεις και τους μισθούς, δέχτηκαν να περιοριστεί το έλλειμμα του 15% σε 3 χρόνια, όταν η Γερμανία που είχε 2 μονάδες μόνο απόκληση σε 5 χρόνια τότε, όταν έγινε το ζήτημα της Γερμανίας. Και αν ο Παπανδρέος το πιστόλι που έβαλε πάνω στο τραπέζι τότε έβαζε ένα δημοψήφισμα για τις όποιες εξελίξεις του ζητούσαν και όποια μνημόνια, ίσως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Και νιώθετε ειλικρινά, λοιπόν, ότι δεν ανήκετε σε αυτό το νέο ΠΑΣΟΚ, κύριε Κουρουμπλή? Ορίστε. Νιώθετε ότι δεν ανήκετε στο νέο ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, όταν ανήκει σε ένα χώρο πρέπει να την ψυχή μόνο της απόψης. Έχει αποκοπεί αυτός ο δεσμός, λοιπόν? Βεβαίως. Στην εκλογική περιφέρεια, οι ψηφοφόροι σας, γιατί για την οικογένειά σας, στην οικογένειά σας αναφερθήκατε, οι ψηφοφόροι σας λένε ότι δικαιωθήκατε? Η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων μου, καταρχήν όταν επρόκειτο να γίνει ψηφοφορία η κρίσιμη εκείνη, εγώ πήγα στην πατρίδα μου, την Ατωλοκαρνανία. Το γνωρίζουν όλοι, γιατί τώρα ίσως θα με βλέπουν και θα με ακούνε πολλοί. Πήγα λοιπόν να επισκέφτηκα πολλά σημεία του νομού, γιατί ήθελα να ακούσω την άποψη των ανθρώπων. Ήρθα στην Αθήνα, μίλησα με τους συνεργάτες μου, τα παιδιά μου και κάνω σε εκείνη την απόφαση. Για την οποία δεν μετέχω, για την οποία είμαι περήφανος. Κύριε Κουρουπλή, πώς θα χαρακτηρίζατε τον κύριο Παπανδρέου ως πρωθυπουργό εκ του αποτελέσματος? Γιατί έχει μια κυβερνητική θητεία πάνω από 2 χρόνια, έχει κάποια αποτελέσματα. Πώς θα τον χαρακτηρίζατε ως πρωθυπουργό? Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολη θέση ενός ανθρώπου ο οποίος ανήκει σε αυτήν την κατάταξη. Έχω προσωπικές σχέσεις με πάρα πολλούς ανθρώπους. Ήμουν ένας άνθρωπος που πίστευα και πιστεύω στον Ανδρέο. Πιστεύω ότι η προσφορά του ήταν πολύ καθοριστική για τον Ανδρέο. Ο καθένας βέβαια έχει τις δικές του απόψεις. Ακούω και το κανάλι σας πολλές φορές και συναδέλφους σας δημοσιογράφους να μιλούν με τον Α ή Β τρόπο, να έχει τη δική του προσέγγιση. Έχω και εγώ τη δική μου και το δικαίωμά μου να έχω τις μνήμες ενός ηγέτη που έφερε, σας, κύριε Κουρουμπλή. Ακούστε με ένα λεπτό. Τώρα λοιπόν βλέπω 2 χρόνια μια προσπάθεια η οποία είναι εντελώς νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά. Προσπάθησα όλα τα 2 να φέρω στη Βουλή
κρίσιμα ζητήματα για τη φοροδιαφυγή. Θα σας πω το τελευταίο που συνέβη τώρα με τα 3.500 ονόματα που φέρανε και τα προστατεύουν στη Βουλή και με καλούν εμένα τον βουλευτή, τον εκλεγμένο εκπρόσωπο του λαού, να πάω υπό την επιτήρηση υπαλλήλου της Βουλής να δω τα ονόματα των απαταιώνων και των εθνοκαπήλων. Μια λίστα που διότι ποτέ, άρπαξαν που τα χάθηκε, χρήματα του ελληνικού λαού στην κρίσιμη στιγμή, τα έβγαλαν στο εξωτερικό, περιμένοντας να βουλιάξει η Ελλάδα, να έρθουν πίσω να αγοράσουν τη μισή Ελλάδα. Και αυτοί οι άνθρωποι που τα αυτά, αν ήταν ελεγμένα δικά τους, να δεχτώ ότι υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Αλλά είμαι βέβαιος ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι χρήματα που δεν ελέγχθηκε ποτέ το πόθεν έσχης τους. Αυτά συμβαίνουν από την παράταξη στην οποία εγώ πίστεψα. Δεν μπορώ πλέον να ζήσω σε αυτόν τον χώρο και να βλέπω ανθρώπους. Πήγα προχθές στα συσίτια του Δήμου Αθηναίων. Καλώ λοιπόν όλους τους βουλευτές και όλους τους παράγοντες να πάνε να δούνε μια μέρα τι γίνεται στα συσίτια των Δήμων και της Ελλάδας. Ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία. Και ξέρετε τι φαινόμενο βρέθηκα. Συγκλονιστικό. Τελείωσε το φαγητό και ήταν αρκετοί άνθρωποι που δεν είχαν πάρει. Τελείωσε το φαγητό του συσιτίου. Βεβαίως. Μάλιστα. Και θέλω, επειδή... αυτό που λέει, θέλω, συγγνώμη, και αυτό θέλω που λέει, να ζητήσω... Ένα λεπτό, μας εμφωνείτε. Θέλω να ζητήσω... Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θέλω να ζητήσω από αυτό το βήμα... Να αυξηθούν τα συσίτια. Να ζητήσω από τον πρόεδρο της Βουλής, εγώ θα του στείλω αύριο επιστολή. Έγινε μια περικοπή στα χρήματα των επιτροπών που συμμετέχουν οι βουλευτές. Μέχρι τις εκλογές, τα χρήματα των επιτροπών να δοθούν για να υποστηριχτούν τα συσίτια και να γίνει και ένα κέντρο. Υπάρχει ένα κτίριο, μου είπαν, το παλιό λυσιατρίο, να το αναλάβει η Βουλή και αυτοί οι άνθρωποι να πλένονται, διότι είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Το ότι υπάρχουν χιλιάδες από αυτούς τους ανθρώπους που δεν πλένονται ούτε δεν έχουν πληθεί εδώ και 2 μήνες και 3 μήνες. Επομένως, προτείνετε τα χρήματα που λαμβάνουν οι βουλευτές από τη συμμετοχή τους σε επιτροπές να πάνε μέχρι τις εκλογές στο να αυξηθούν τα συσίτια. Τώρα, επειδή έχουμε έρθει και αρχίζουμε να μιλάμε και για την οικονομία. Θέλω σε αυτό το σημείο να δούμε τις επιπτώσεις στην οικονομία και στα χρηματιστήρια τα οποία έχουν πάθει η καθίζηση μεγάλη της ανακοίνωσης του δημοψηφίσματος από τον Πρωθυπουργό και σε αυτό το σημείο θέλω να καλησπερίσω στο δελτίο μας τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη Μπουσμπουρέλη. Καλησπέρα σας. Έμι, καλησπέρα. Καλησπέρα Παναγιώτη. Πες μου οι επιπτώσεις της ανακοίνωσης του δημοψηφίσματος από τον Πρωθυπουργό στην οικονομία σε 3 σημεία είναι στην Ευρώπη. Κοίταξε να δεις, εμείς χθες πράγματι όπως περιγράφηκε από την πρωινή ζώνη που ασχολείται με τα οικονομικά στο Blue Sky από νωρίς το πρωί, είχαμε μεγαλώσεις σε όλα τα διεθνή χρηματιστήρια και αυτό κατέδειξε, θα λέγαμε, το πώς αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι επίκεντρο, θα έλεγε κανείς, της κρίσης χρέους, η οποία απειλεί βέβαια την Ευρωζώνη, αλλά φοβίζει πάρα πολύ και την Αμερική. Και χαρακτηριστικό αυτού είναι σήμερα η Ελλάδα παραμένει το επίκεντρο και όλα τα διεθνή μεγάλα πρακτορία που εξειδικεύονται στα οικονομικά, το Bloomberg και το NBC, έχουν πρώτο θέμα την Ελλάδα. Είχαν πρώτο θέμα τον Πρωθυπουργό μέχρι το απόγευμα και το λέγαμε και το μεσημέρι στο Real Times, για παράδειγμα, είχαν πρώτο θέμα το τι κάνει ο κ. Παπανδρέου και τώρα, για παράδειγμα, το CNBC έχει για πρώτο θέμα αυτή είναι ακριβώς την εξέλιξη που έχει, αυτή είναι η εξέλιξη η οποία έχει γνωστοποιηθεί, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπλοκάρουν την έκδοση μέχρι να ψηφιστεί το τελεστή, μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα. Παναγιώτη, βεβαίως, ναι. Χρήστο, θα την κάνεις, απλά θέλω να ρωτήσω το εξής απλό. Ναι. Είμαστε στο κέντρο ή είμαστε το κέντρο των οικονομικών εξελίξεων? Ναι, θέλω να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Πολύ σωστά. Εμείς είμαστε, αυτή τη στιγμή έχουμε γίνει το επίκεντρο της διεθνούς κρίσης χρέους. Εάν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν μπορέσει να προσαρμοστεί και δεν μπορέσει να ακολουθήσει αυτό το δρόμο που υποδεικνύουν με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, βάζοντας τελέσει ένα πρόγραμμα που φέρει στο κυριό τα ελλείμματά της να ελέγξει το χρέος της, δίνοντάς της, κόβοντάς της το παλιό της χρέος. Αν λοιπόν η Ελλάδα δεν τα καταφέρει αυτό, τι θα σημαίνει? Θα σημαίνει ότι
κράτος χρεοκοπεί. Ένα κράτος δηλαδή τι να κάνει, να αποφύγει ούτε μέρος των χρεών που του χαρίζουν. Και αυτό, ότι μία επίθεση θα έλεγε κανείς, στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωζώνης τα οποία είναι εκτεθειμένα, με κύριο στόχο, όπως δηλώσαν και εβδομάδες, αυτοί που μιλάνε δεξιά και αριστερά και είναι οι εκπρόσωποι των διεθνών φαντς, έτσι, την Ιταλία. Και να πούμε κάτι εδώ σύντομα, που ακρηγορήσουν, είναι το εξής. Ότι μπορεί η Αμερικάνικη κυβέρνηση αυτή να έχει αγωνία, γιατί σου λέει ότι αν ξεσπάσει η μεγάλη κρίση χρέους στο ευρώ, θα χτυπήσει και εμάς, που εμείς και εμείς έχουμε τεράστια δάνεια αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά έχει και τη μηχανή που κόβει η Αμερική. Η Αμερική πάει, όπως λες και εσύ, σε μια άλλη λύση. Η Αμερική δεν προσφορά. Αυτή η κουβέντα έγινε. Δεν προχωράει ακόμα η κεντρική της τράπεζα σε μια τέτοια κίνηση. Αλλά αν η κρίση χρέους αυτή τη στιγμή αρχίσει να κλιμακώνεται στην Ευρωζώνη και να παίρνει διαστάσεις, και η Αμερική αργά ή γρήγορα, μάλιστα, θα βρεθεί στο αποσπάσμα. Εκείνοι από την Αμερική που θέλουν να κλιμακώνουν τη κρίση χρέους και να καλύψουν το και να αποκομίσουν τα κέρδη αφού πληρωθούν τα CDS, μεγάλα hedge funds, τα οποία αυτή τη στιγμή θα έλεγε κανεί τη χρεοκοπία τη Ελλάδα. Μάλιστα. Παναγιώτη, θέλω να ρωτήσω, το είναι οικονομικό ενδιαφέροντος, καταρχήν τον Γιώργο τον Ζερβό και μετά δικιά σου την άποψη, για το αν τελικά η κουβέντα επιστροφεί ή όχι στη δραχμή και αποχώρηση της Ελλάδας, για την Ελλάδα μιλάω, από το ευρώ, είναι στη σφαίρα της φαντασίας, είναι θεωρητική ή είναι πραγματική. Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει και μπαίνει το ζήτημα πάρα πολύ σοβαρά. Σας είπα και στην αρχή, είπαμε και στην αρχή του Δελτίου Ειδήσεων, ότι πιστεύω ότι αυτό είναι συντονισμένο και κατευθύνει την Αμερική. Αυτή του είναι η άποψή μου. Και δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, θα είναι και για την Ιταλία, θα είναι συντονισμένος και για άλλες χώρες. Υπάρχει μία διαφορά. Η Ιταλία, εάν γυρίσει στη Λιρέτα, έχει τα φιατάκια, έχει παραγωγή, έχει παραγωγική υποδομή. Θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, αν και στην αρχή θα κλειδονιστεί. Αλλά θα σταθεί στα πόδια της. Η Ελλάδα πώς θα σταθεί στα πόδια της όταν έχει παραγωγή, για παράδειγμα, ή όταν δεν παράγει τίποτα, ούτε βιομηχανικά έτσι, προϊόντα, ούτε τεχνολογία έχουμε, ούτε γεωργία έχουμε, ούτε αλληλεία έχουμε, δεν έχουμε τίποτα, δυστυχώς. Γι' αυτό λένε ότι θα χειροτερεύσει η κατάσταση. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι έχει μπει το θέμα και την τελευταία κίνηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Παπαδόπουλου, έχει μπει ακόμα πιο δυνατά. Και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις τελεσίγραφα του Γερμανού Υπουργού Οικονομικού. Έτσι θυμηθεί μία μέρα πριν από το δημοσίευμα τι τελεσίγραφα που μίλαει για χρεοκοπία, εάν δεν θέλετε να συμμετέχετε μέσα στο δικαίωμά σας, εμείς θα βρούμε το δρόμο μας. Συμβαίνει το εξής, η Γερμανία και οι άλλες χώρες που έχουν δανείσει στην Ελλάδα έχουν κατάσει τους κινδύνους, διότι αν πηγαίνει μια χρεοκοπία στην αρχή της κρίσης, οι τράπεζές τους ή οι φορείς που έχουν δανείσει στην Ελλάδα θα έχαναν τα πάντα, τώρα με όλες τις δανειακές συμβάσεις και τις ρυθμίσεις που γνωρίζω, κάνε αν τις γνωρίζει και ο ίδιος ο Παπανδρέου, τις μονογράφει ένας υπουργός οικονομικών, αλλά στην πορεία αποδεικνύεται ότι δεν τις γνωρίζει σε βάθος. Τώρα με τις δανειακές συμβάσεις, η Γερμανία για παράδειγμα λέει και να χρεοκοπήσετε, τι με διαφέρει, ελάχιστα θα χάσω ή έχω καλύψει το μεγαλύτερο μέρος που σας δάνεισα. Γι' αυτό πάρα πολλοί στην αρχή της κρίσης είχαν προτάξει ως εκβιαστικό όπλο τα δάνεια. Ότι αν δηλαδή πηγαίναμε σε χρεοκοπία εκείνη την εποχή, οι πρώτοι που θα είχαν το μεγάλο βατερλό θα ήταν οι Γερμανοί και οι άλλες. Και να ρωτήσω λοιπόν τράπεζες, εγώ σε αυτό το σημείο, για να αποδεσμεύσουμε και τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Μπουσμπουρέλη, εάν λοιπόν δεν καίγεται καρφί στη Γερμανία στην Ευρώπη πλέον, αν είμαστε μέσα έξω από το καίγεται. Ευρώ. Ποιος το λέει, βρε παιδιά, αυτό. Όχι, να ρωτήσω τη τελευταία ερώτηση. Τι να θέλουν κάποιοι να πάμε είναι στην δραχμή. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα. Ναι, κοίταξε να δεις. Καταρχάς, στην αρχική σου ερώτηση να πούμε ότι
Πράγματι. Αναφέρομαι στους Έλληνες, έτσι. Ναι, αυτή τη στιγμή τα μέσα, σήμερα τώρα που μιλάμε, κάτω ακριβώς από το μπλοκάρισμα της δόσης, παίζουν ακριβώς ότι πυκνώνουν οι ψήφιροι, για να κάνω μία μετάφραση όσο μπορώ πιστή στο αρχικό κείμενο, πυκνώνουν οι ψήφιροι στην Ελλάδα για επιστροφή στην δραχμή. Άρα, μάλιστα, το θέμα αυτό βρίσκεται ήδη στην ημερήσια διάταξη. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Αποδεικνύεται ότι η κυρία Μανάκη δεν θα πετάξει τυχαία το θέμα πριν από κάποιον καιρό. Εγώ πριν με ερωτεύσετε, ήθελα να προσθέσω κάτι στη συζήτησή σας που νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το εξής. Έχει βοηθήσει ο βουλευτής όμως και πρέπει να τον ακούσω. Κύριε Μπουσμπούλη, μπορώ να ρωτήσω εγώ κάτι τον κύριο Μπουσμπούλη. Βέβαια, κύριε Μπουσμπούλη. Κύριε Μπουσμπούλη, έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό το σύστημα εξυπηρετεί συγκεκριμένες λογικές. Να καμφθεί η αντίσταση του ελληνικού λαού και να ψηφίσει όλους αυτούς τους επαχθείς όρους της Δανειακής Σύμβασης. Κανέναν δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα από το ευρώ. Κανέναν δεν συμφέρει να χρεοκοπήσει, διότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα που συναρτώνται με μια εξέλιξη. Απλώς ασκείται μια πίεση. Και θα σας πω εγώ, πέστε μου λοιπόν, ποιο μηχανισμό την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή, από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή. Μα λέμε, αυτά τα πράγματα γίνουν αυτή τη στιγμή. Δύο χρόνια θέλει διαδικασιών για να γίνουν αυτά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κατάλληλο. Έχετε καταλάβει αυτό? Μπορεί να προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς να συμφωνήσει και η Ελλάδα. Ναι, αλλά μου επιτρέπετε, κύριε Κουρμπλή. Αυτά μην αναστάτε κι εσείς και τρομοκρατούμε την κοινωνία. Κύριε Μπουσμπουρέλη, ενώ το βέτο όμως η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είδαμε βάζει βέτο σε διάφορα πράγματα. Αυτό και βλέπουμε έναν πρωθυπουργό, φταίει η κυβέρνησή της. Μα δεν έχει όλη η Ελλάδα. Διαπραγματεύεται ο πρωθυπουργό στην Γερμανία. Κακός. Αντί για την Ευρώπη. Κακός. Κοιτάξτε να δείτε πάντως, το οποίο εγώ πρέπει να σας πω τώρα, γιατί κατευθύνουμε την κουβέντα και μου δίνει τερίσμα. Ότι αυτό το οποίο μεταφέρουν σήμερα στους Έλληνες επιχειρηματίες είναι το εξής. Ότι με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα στην Ελλάδα και αν θέλετε με την υποχρέωση να προχωρήσουμε εμείς σε μια σειρά μέτρων πρόσθετο για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, οι Γερμανοί στοχεύουν στο παραδείγμα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βάλουν αντίστοιχα μέτρα. Αυτή ήταν είτε είναι αστυνομία. Εκεί ήθελα να πω και δεν με αφήσατε ότι σήμερα μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν από νωρί, ενώ εμείς εδώ δεν ξέρουμε, έχουμε φτάσει να ξέρουμε με ακρίβεια πρόκειται να γίνει το δημοψήφισμα, κυκλοφορεί στα διεθνή μέσα από το Dow Jones Wire και CNBC επίσης ότι η ημερομηνία του δημοψηφίσματος θα είναι ή 4 Δεκεμβρίου ή Το ρεπορτάζ τους μεταφράζει αυτή. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε θερμά για την συνομιλία που είχαμε και το ρεπορτάζ που μας έδωσες οικονομικού ενδιαφέροντος. Και σε αυτό το σημείο μου θέλω να περάσω στον καλεσμένο μας. Αν έχουμε λίγο χρόνο. Είναι στο τηλέφωνο, θα μου επιτρέψεις ότι περιμένει αρκετή ώρα. Ο κύριος και μάλιστα βεβαίως χρόνο εσύ για την ανάλυση σου. Ο κύριος Παναγιώτης Γεννηματάς, πρόεδρος της Τράπεζας Επενδύσεων. Καλησπέρα σε Γεννηματά. Καλησπέρα, κύριε Λιβανίου. Η ερώτηση είναι αυτή που αφορούσε και στους καλεσμένους μας, κύριε Γεννηματά. Εσείς ως πλέον ειδικός φοβάστε έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και επιστροφή στη δραχμή σε στενό ορίζοντα χρονικό. Εντάξει, υπάρχει τέτοιο ζήτημα και αυτό μόνο ως αντικείμενο της εθνικής αποτυχίας να προκύψει τα πλαίσια κρίσης παρατεταμένης ρευστότητος. Μπορεί να έχουμε τέτοια εθνική αποτυχία? Όταν κάνουμε τέτοιους τοικοδιοκτισμούς οι οποίοι μας οδηγούν σε αναστολή χρηματοδοτικών ροών και σε έχει άμεση ανάγκη η οικονομία, είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί μια κυβέρνηση αναγκασμένη να εκδώσει γραμμάτια πολιτικής κυκλοφορίας. Τοικοδιοκτισμό, είπε σήμερα, χαρακτήρισε ο Αντώνης Σαμαράς την πρόταση δημοψηφίσματος από τον Πρωθυπουργό. Αυτό λέει. Τι σημαίνει εσείς?
και πράγματα και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Το δημοψήφισμα λοιπόν. Πολλά άλλα πράγματα ιδιωτικά έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό είναι το χειρότερο δείγμα ασυνέπειας και αδυναμίας αντίληψης του τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει ένα κεκτημένο, το οποίο συνοδεύεται και από άλλα πολύτιμα κεκτημένα, τα οποία δεν έχουν γίνει αντιληπτά, όπως μια αναθεώρηση αντιλήψεων και περί της ποιότητας του ελληνικού προβλήματος και περί του Αιγαίου χρόνου που αποτελούν συμφραζόμενα της απόφασης της 6ης Οκτωβρίου. Χαμπάρι δεν έχουν πάρει στην Ελλάδα ότι υπήρξε μια μεταστροφή πνευμάτων στην Ευρώπη που αφορά τη σοβαρότητα του ελληνικού προβλήματος και των με τον οποίο θα έπρεπε στο μέλλον να προσεγγίσει. Η μεταστροφή ήταν θετική. Καταλαβαίνουμε. Θετική. Θετική μεταστροφή υπήρξε και θέλω ότι με το δημοψήφισμα χάθηκε. Όταν έγινε συλλογική αυτοκριτική, όταν αποκρίθηκε δημοσίως η αποτυχία της Τρόικας μέχρι σήμερα έργο, όταν όλα τα επίσημα χαρτιά του Διεθνούς Νομικού Ταμείου και των υπηρεσιών της κοινότητος ομιλούν πλέον διαφορετική γλώσσα και θέλουν να βλέπουν το ελληνικού προβλήματος σε μια προοπτική δεκαετίας, μέσα στην οποία βεβαίως υπάρχει το περιθώριο πιο ευέλικτης πολιτικής και πιο μαλακής ακόμα, αν θέλετε, πολιτικής. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί μόνο σε αφορά στόχους. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε. Το πώς θα πάει στους στόχους είναι δικό της θέμα και δεν τους το έχει κανένας. Αλλά όταν μια χώρα είναι επί 4 χρόνια ακυβέρνητη, δεν πρέπει κανείς να παραπονιέται όταν κάποια στιγμή λένε ας στείλουμε και έναν τοποτηρητή να καλύψει το πολιτικό κενό. Διότι σας υπενθυμίζω ότι αυτός ο τόπος είναι ακυβέρνητος από το 2007. Και η χειρότερη μορφή κυβέρνηση την οποία μπορούσε να διανοηθεί κανείς ήταν αυτή των τελευταίων 2 ετών, η οποία οδήγησε στην αποκορύφωση της χειροκοπίας με τους χειρότερους όρους που μπορούσε κανείς να. Κύριε Γεννηματά, να ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μας δώσετε μια ερμηνεία τι υποχρέωσε, τι άγκασε, αν θέλετε, τον Πρωθυπουργό την πρωτοβουλία και να οδηγήσει τη χώρα σε δημοψήφισμα με ένα ερώτημα το οποίο κανείς δεν γνωρίζει από τη Γαλλία, ότι θα είναι το δημοψήφισμα, θα απαντά στο ερώτημα θέλετε να μείνετε στην Ευρωζώνη ή να γυρίσετε στη δραγμή. Κάπως έπεσαν οι Γάλλοι. Εσείς τι νομίζετε, τι ήταν αυτό που υποχρέωσε ο Παπαδόπουλος να οδηγήσει σε αυτό το δημοψήφισμα με ασαφές μέχρι στιγμής τουλάχιστον ερώτημα. Δεν κάνω λογικές υποθέσεις, διότι η συμπεριφορά του Πρωθυπουργού είναι υπεράνω λογικών αξιολογών. Επομένως, περιτεύει συζήτηση από αυτού. Έτσι, εγώ παίρνω ως δεδομένο ότι ο έσχατος παραλογισμός μπορεί να μας ανακαλέσει όλες τις λογικές. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, άρα με αυτά που λέγεται, ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέτε ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος λαμβάνει τι του γίνεται, έτσι. Και σε περιπέτειες. Για πάση περιπτώσει θα πάρει πίσω την απόφαση του για δημοψήφισμα. Ξέρω πόσα χρόνια χρειαστεί να τον καταλάβει. Εγώ ανήκω σε εκείνους που το είχαν πολύ νωρίτερα. Ναι, πάντως μιλήσατε για κυβέρνηση. Σχολικό πούλμαν στις αρχές 3 μήνες μετά το μνημόνιο. Να θυμάστε που είπα για τη σχολική εκδρομή. Έτσι, σχολική εκδρομή. Μετά τους χαρακτηρίσατε την πρώτη δέκο αργομίστων. Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς η Ελλάδα είναι κυβέρνητη 4 χρόνια, τι θα γίνει, νομίζετε ότι μπορεί με την εκλογή απλά της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και μιας κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας να λυθούν τα προβλήματα ή θέλει κάτι ευρύτερο? Αυτό. Δεν το είπε κανείς αυτό. Και αυτό είναι το δράμα, το πολιτικό δράμα της χώρας σήμερα. Διότι εσείς ταχτήκατε υπέρ μιας κυβέρνησης ευρύτερη συνεργασία. Από την στιγμή τάχτηκα σε υπέρ κυβερνήσεως πολιτικού κόμματος από το πρώτο του 10. Όταν διέβλεπα την επιδείνωση, τη ραγδαία επιδείνωση και φοβόμουν βεβαίως των μοιραίων. Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας, λοιπόν. Κυβέρνηση με ποιον Πρωθυπουργό, κύριε Γεννηματά? Κυβέρνηση Εθανότατης Ευθύνης, κυβέρνηση όπως θέλετε, ναι, πέστε τη. Τους δώσουμε τίτλους, Πρωθυπουργό είναι. Μια κυβέρνηση η οποία θα συγκροτηθεί με κριτήρια ιδιωτικά εντελώς διαφορετικά από αυτά με τα οποία συγκροτούνται οι κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Με τεχνοκράτες δηλαδή, κύριε Γεννηματά? Όχι βεβαίως. Πολιτικούς άνδρες με πολιτικούς. Έχουμε ένα μείγμα ανθρώπων εμπειρίας και τεχνογνωμοσύνης. Ένα μείγμα εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης, το οποίο θα μας δώσει τη στιγμή
να βρει μια γλώσσα ουσιαστικής επικοινωνίας στους εταίρους μας. Κύριε Γεννηματά, σας ευχαριστώ. Τα πάτη βαθιά πιστεύει κανείς ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι διάλογος μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων Sky. Κύριε Λιβανίου, και εγώ σας κύριε Κουρουμπλή, θέλω να ανέλθω σε εσάς και να ρωτήσω εάν έχετε επισπεύσει την πολιτική κίνηση σας και την ίδρυσή σας την ερχόμενη Τετάρτη, διότι προβλέπουν πολύ πολύ σύντομα εκλογές και αν ναι, πιστεύετε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε εκλογές. Κοιτάξτε, οφείλει να καταλάβει το πολιτικό σύστημα το οποίο βαρύνεται για όλες τις δεινές στιγμές που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Αν είχε περιορίσει αυτή την φακτική φοροφυγή και τη φοροκλοπή, ίσως η Ελλάδα και είχε κάνει και λίγο νοικοκυριό, με βάση του καθενός για το σπίτι του και την οικογένειά του, αν αντιμετώπιζαν με την ίδια, έτσι, με το ίδιο ενδιαφέρον, χωρίς μεγάλες φιλοσοφίες, το δημόσιο χρήμα, σήμερα η χώρα ήταν εκεί. Πιστεύω ότι υπάρχει εκπληκτικό μείγμα μέσα στην κοινωνία και φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ερμηνεύσει να ερμηνεύει αυτό το εκπληκτικό μείγμα που υπάρχει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Διότι είναι άλλο πράγμα να συζητούμε εδώ μεταξύ μας για τη φτώχεια και άλλο να ζει κανείς την απόγνωση της φτώχειας. Επομένως, λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση όφιλε να οδηγήσει τα πράγματα σε εκλογές, να εκτονωθεί αυτή η κρίση. Ειλικρινά σας το λέω και το λέω δημόσια, στις 17 Νοέμβριου οι εκδηλώσεις, έχω μία ανησυχία. Είναι αυτό που έλεγε εσύ χτες, 17 Νοέμβριου, αυτός έχουμε πέτειο. Όσοι γνωρίζουν λίγη ιστορία, εμφυλοχωρεί εύκολα εκτροπές. Και ανοητό. Και έχω μία ανησυχία. Ο Αντώνης Σαμαράς ζητάει εκλογές. Θα ήθελα να του έκανα μία ερώτηση. Να του κάνεις την ερώτηση, βέβαια, ζητάς από έτσι, πριν. Διότι έχει... θέλω πρώτο να μου πει η απάντηση μία ερώτηση που είχε καταθέσει για τους διοικητές των ταμείων. Νομίζω ότι έλεγε ο κύριος Κουρουμπλής την τιμωρία όχι μόνο των ειδικών των ταμείων για την οικοδιαχείριση, αλλά και εκείνων που τους διόρισαν. Και το δεύτερο, πώς μπορεί να ενάρουμε τον Ανδρέου σε αυτό τον καθένα που έχει πάρει. Πράγματι, για τα ταμεία, επανειλημμένα, θυμάστε καλά, είχα ξεκινήσει με μια ερώτηση για τη διαχείριση του αποθεματικού διοικητικού συμβουλίου, όπου εκεί, άμα ψαχτεί αυτή η υπόθεση, γιατί λέμε ότι αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να τιμήσει όταν δεν υπάρχει μια κυβέρνηση να τιμωρήσει κάποιους ανθρώπους, βρε αδερφέ. Αυτούς που διοικητές στα ταμεία όλα αυτά τα διαχειρίστηκαν το δημόσιο χρήμα, το χρηματικό των ασφαλιστών χωρίς αποφάσεις. Δεν είχαν αποφάσεις των συμβουλίων. Το διαχειριζόντουσαν, λες και διαχειριζόντουσαν χρήματα της οικογένειας τους. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία τιμωρήθηκε η Siemens για τη δωροδοκία στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα δεν μπορεί να τιμωρηθεί κανείς για τη Siemens. Κύριε Κουρουμπλή, είστε κατανοητό. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο. Χρήστο και Γιώργο, σας ευχαριστώ θερμά. Να πω μια κουβέντα μόνο έτσι, Έμι, τελειώνοντας. Και θα το κοιτάξτε, έχω τη σύνδεια του Δήμου της Αθήνας. Σας λέω και έχω εγώ συμβιβαιώνω ότι τελειώνει το φαγητό το και είπες... μένουν άνθρωποι νηστικοί. Κοιτάξτε λίγο. Τραγικές. Θέλω να δείτε το βλέμμα των ανθρώπων που τους λέει τέλειωσε το φαγητό, τίποτα άλλο. Τραγικές καταστάσεις. Αυτό ακριβώς για να καταλάβετε σε ποια δημοκρατία ζούμε. Και Έμι, για να αποχαιρετήσω το Σαμαρά που είναι η μεγάλη σου αγάπη και θέλει μία άποψη, εγώ διαπιστώνω σε τις χθεσινές δηλώσεις του μια μεγάλη υποχώρηση. Δείχνει σαν να τρομοκρατήθηκε στο γεγονός ότι μπορεί να πέσει ο σχεδιασμός, ότι ο κόσμος δεν θα πάρει συντάξεις το Νοέμβριο. Και χρησιμοποιεί κορώνες σήμερα, έτσι υψηλές, αλλά αρχίζει και χαμηλώνει τους τόνους. Χαμηλώνει σε μία στιγμή κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για πρώτη φορά τον στήριξε και είπε ότι η λύση καθαρή είναι οι εκλογές. Δεν μπορείς άμα δεν τελειώσουμε, Αντώνη, που είναι δικιά σου μεγάλη.
Και Γιώργο, σας ευχαριστώ. Τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε στη Βουλή απευθείας, όπου ο Ανδρέας Πέρδος σε συζήτηση και της παροχής ψηφοφόρησης. Όλες τις μέχρι τώρα προσπάθειες όλων των κυβερνήσεων να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω τη λειτουργία των ΕΟΠΗ. Έχω χρόνο να σας πω λεπτομέρειες της τελευταίας που με τον κύριο Κουτρουμάνη μια σειρά από διαδικαστικά. Θα ενημερώσουμε την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων σε μεγάλη εβδομάδα. Κάναμε κίνηση των διοικήσεων των νοσοκομείων της χώρας. Αλλάξαμε με τον κύριο Κουτρουμάνη το τοπίο στις δαπάνες φάρμακα. Αλλάζουμε το σύστημα προμηθειών στο Δημοσίο σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία. Κυρίες και κύριοι, παραλάβαμε ένα σύστημα που αγόραζε αγαθά υλικά φάρμακα χωρίς διαγωνισμούς. Και έχουμε καταφέρει 50% θετικής δαπάνης, 80% με 80% υλικών, να τα αγοράζουμε με διαγωνισμούς. Δεν είμαι ικανός, δεν είμαι, αλλά προχωράμε. Και είναι στόχος των επόμενων εβδομάδων να φτάσουμε σε ένα ποσοστό πάρα πολύ περισσότερο. Ενοποιήσαμε τις δομές στην πρόνοια. Η συμβολή του κυρίου Μπόλαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάναμε αγορά στην Ελλάδα μονάδα διατροφής της. Του συναδέλφου, του κυρίου Αϊδόνη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λύνουμε, θέλω να πω. Επαναλαμβάνω, δεν λύνουμε τα προβλήματα. Λύνουμε όμως τα προβλήματα κάθε μέρα που περνάει. Λύνουμε, κυρίες και κύριοι, και τους των επόμενων εβδομάδων. Έχουμε το στόχο να κλείσουμε το έτος αυτό με τη φαρμακευτική δαπάνη εκεί που πρέπει να την κλείσουμε, που έχουμε κλείσει και συμπεριλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο, και να κάνουμε και περαιτέρω αλλαγές για περισσότερη. Το ίδιο για τις προμήθειες. Πρέπει τώρα να ενοποιήσουμε τις κλινικές νοσοκομεία. Και να γυρίσουμε σελίδα, να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Κοντά μας έχουμε τον συνάδελφο, τον Χρήστο Παπαθεοφάνη.